Παρουσιάστηκε ο απολογισμό του 2023 από την Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνη, περιλαμβάνοντα έργα και μελέτε άνω των 100 εκατομμυρίων ευρώ. Βαθύ αγκάθι στη λειτουργία των υπηρεσιών το εργατικό δυναμικό, που φαίνεται πω κάθε χρόνο μειώνεται, οδηγώντα σε μεγάλα κενά και δημιουργώντα σοβαρό πρόβλημα στην ανταπόκριση των απαιτήσεων. Όλα αυτά που θα δείτε παρακάτω γίνανε με ένα στελεχιακό δυναμικό 128 ατόμων. Δυστυχώ κάθε χρόνο μα φεύγουν. Αρκετοί άνθρωποι. Φέτο το 2023 φύγανε 7 ε, μόνιμοι υπάλληλοι. Οι οποίοι α, ήταν άνθρωποι με εμπειρία, με γνώση ε, πάνω στο αντικείμενο της δουλειά του. Και δυστυχώς αυτοί οι άνθρωποι δεν αντικαθίστανται ούτε καν ένας προς έναν με ε, καινούριου. Αναλυτικότερα, τα οικονομικά στοιχεία του προπολογισμού έτους 2023 είναι τα εξή. Τα έσοδα ανέρχονται σε 13.192.397.000 ευρώ. Τα έξοδα στα 19.351.989.000 ευρώ, ενώ υπάρχει και ένα ταμιακό υπόλοιπο της τάξης των 6.159.592.000 ευρώ, το οποίο βρίσκεται στην τράπεζα και εξυπηρετεί ουσιαστικά ανάγκες οι οποίες δεν έχουν ακόμα πληρωθεί. Ο συνολικός προπολογισμό έργων και μελετών φτάνει τα 106.712.512.000 ευρώ, με τα τρία μεγαλύτερα έργα να αφορούν την αναβάθμιση επαρχιακή οδού Ρέθυμνο Αγία Γαλήνη, τμήμα Αρμένη Παλέ, τον οδικό άξονα Ρέθυμνο Απόστολη Μάνδρε, τμήμα Ρέθυμνο Φράγμα Ποταμών και 12 μελέτε οριοθέτηση με έργα διευθέτηση ποταμών και ρεμάτων. Η Αντιπεριφερειάρχη τόνισε ότι στο Ρέθμουνα είμαστε πιο έτοιμοι από κάθε άλλη περιφερειακή ενότητα. Ενώ παράλληλα μίλησε για τα έργα στα οποία στοχεύει η Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύνη για το 2024, εμεί μελετητικά, σαν ενότητα, είμαστε πάρα πολύ έτοιμοι. Μπορώ να σα πω ότι είμαστε έτοιμοι, πιο έτοιμοι από κάθε άλλη περιφερειακή ενότητα της Κρήτης και το λέω με τα λόγου γνώσεως. Έχουν προχωρήσει και πάρα σε πολύ σημαντικό βαθμό και οι μελέτες μας που, αφορούν τα αντιπλημμυρικά. Εκεί στοχεύουμε σε έργα του ΕΣΠΑ και ήδη ξεκινάει ένας μεγάλος δρόμος τώρα, το πρώτο τμήμα του Αμαρίου. Προσδοκούμε βέβαια και το μεγάλο έργο που για μας το Ρέθιμνο είναι έργο πνοής, είναι ο ΒΟΑΚ που ανοίξαν οι οικονομικές προσφορές. Τέλο, η κυρία Λιονί αναφέρθηκε στα εκατομμύρια που διατίθενται για του καθαρισμού των ρεμάτων, εκφράζοντα για μία ακόμη φορά την απογοήτευσή τη σχετικά με του ασυνείδητου πολίτε που ρηπαίνουν εκ νέου τα σημεία μετά τον καθαρισμό του. Βλέπετε τα χρήματα αυτά δεν είναι κληρονομιά μα, είναι του φορολογούμενου πολίτη, του κάθε ενό μα. Και είναι πολλά. Λοιπόν, είναι πολλά λεφτά αυτά. Μόλι καθαρίσουμε από ψόφια ζώα μέχρι μπάζα, μέχρι ψυγεία, μέχρι στρώματα, μέχρι τα πάντα όλα. Ε, δεν. Πού να ξέρεις και ποιος πετάει. Ούτε μπορεί να κάνεις τον χωροφύλακα στον καθέναν, ο οποίος δεν έχει συνήθιση.